Απέναντι ανήκει στις δηλώσεις του. Απέναντι σε μια ομάδα εξίσου έτοιμη με πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η Μπρίζ, με Champions League ομάδα ουσιαστικά, ο ΠΑΟΚ σήμερα συνεχίζει να δείχνει το σοβαρό προφίλ που έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι. Πρώτες εντυπώσεις για την εικόνα της ομάδας γενικότερα. Είστε ανοιχτό παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Πολλές ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Μπορώ να είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση που είχαμε. Σίγουρα ότι ήμασταν ακόμα αρκετά βήματα πίσω από εκεί που πρέπει να ήμασταν σε δύο εβδομάδες που μας περιμένει και αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Καλό είναι που υπάρχει περιθώριο βελτίωση, βαριά είναι τα πόδια, δουλεύουμε σκληρά και σίγουρα ότι αυτό το παιχνίδι και αυτά που έχουμε μπροστά μας σίγουρα να μας βοηθήσουν να βρούμε αυτό το ρυθμό και κατάλληλη ενδεκάδα για το πρώτο παιχνίδι. Τα δύο γκολ σημαίνει για την ομάδα σας ένα τέτοιο παιχνίδι και για εσάς, για τους παίκτες, για την αυτοπεποίθηση, για το πώς δουλεύουν καθημερινά. Σίγουρα ότι είναι αυτοπεποίθηση. Το ότι είναι καλό και όταν φιλικά παιχνίδια και στην προπόνηση όταν παίζεις πρέπει πάντα να έχεις νοοτροπία νικητή. Αυτό είναι κάτι που ζητά από τους ίδιους και κάνουν μεγάλη προσπάθεια και καταφέρουν αυτό να κάνουν. Τα δύο γκολ που βάλατε ήταν σε γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, είναι αυτό που ζητάτε καθημερινά. Είναι αυτό το δείγμα ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ που θα βλέπει ο κόσμος? Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό. Υπάρχουν και τα άλλα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσο δουλεύουμε και στα άλλα, δουλεύουμε και σε αυτό το κομμάτι. Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Κάμπος, θα ήθελατε ένα σχόλιο για την πρώτη εμφάνιση? Πείτε κι εσείς, ένας έμπειρος παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος έχει χαρακτηριστικά όποια χρειάζεται η ομάδα μου. Στο πρώτο ημίχρονο χρησιμοποίησατε τον Περέιρα σε ένα ρόλο επιτελικού δεύτερου φορ περιφερειακά. Και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές χαμένες μπάλες σε φάση επίθεσης. Στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε ο Δημήτρης Πέργας, που είναι πιο δημιουργικός παίκτης, λίγο ο ΠΑΟΚ ήταν πιο καλός σε αυτό το κομμάτι. Είναι τελικά το ΠΑΟΚ που παίζει με καθαρό 10 σε εκείνο το χώρο? Κοιτάξτε, αυτό είναι. Έχουμε χρόνο μπροστά μας και τα αποφασίζουμε όσο αφορά αυτό. Να ρωτήσουμε και το άλλο, αν σας ανησύχησε και κάτι. Δεν ξέρω, από το πρώτο ημίχρονο ίσως. Κοιτάξτε, υπήρχαν αρκετές φάσεις και του αντίπαλου και σίγουρα ότι, όπως είπα, υπάρχει περιθώριο βελτίωση και όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι και όσο αφορά το επιθετικό κομμάτι και θα δουλέψουμε στις επόμενες μέρες σε αυτά τα κομμάτια. Την προηγούμενη φορά μας είπατε ότι σύντομα θα γίνει μεταγραφή και πράγματι έγινε. Να περιμένουμε κάτι σήμερα, αύριο, σύντομα. Θα δούμε. Τα μάθετε όταν τα έρθει η ώρα.